Ήσασταν υποψήφιος με το συνδυασμό της Βάσο Χοχλάκα στις περιφερειακές εκλογές. Ωστόσο, ο συνδυασμός αυτός ήρθε τέταρτος, δείχνοντας ωστόσο ότι δεν είχε την στήριξη που αναμενόταν. Πού θεωρείτε ότι οφείλεται αυτό? Ο συνδυασμός αυτός έγινε πάρα πολύ αργά. Η Βάσο Χοχλάκα προς τιμή της δέχτηκε να ηγηθεί, ενώ ήξερε ότι οι προοπτικές ήταν περιορισμένες. Στηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ, στηρίχθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και από τους οικολόγους, όπως ξέρετε. Αλλά δυστυχώς ήδη κάποια στελέχη αυτοδιοικητικά, τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, είχαν προσχωρήσει σε άλλους συνδυασμούς, στους άλλους δύο συνδυασμούς. Επομένως, οι ψηφοφόροι είχαν επιλέξουν στο να ψηφίσουν αυτά τα στελέχη που ήδη είχαν μια προεργασία, γιατί άλλοι συνδυασμοί είχαν δημιουργηθεί πολύ νωρίτερα, ή να στηρίξουν εμάς. Να σας πω ότι η αποδοχή που είχαμε, όπου πήγαμε, ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά απλώς πάθαμε αυτό που έλεγε ο Κύρκος παλιότερα, μας αγαπάνε αλλά δεν μας παντρεύονται. Δεν μας ψήφισαν αυτοί που περιμέναμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Έχουμε βάλει δύο στελέχη μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ομάδα αυτοδιοικητική θα δουλέψει ώστε να μπορέσει να παρουσιάζει τις θέσεις και τις απόψεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο μέσω της Βάσος. Θα ήθελα να προσθέσω σε ό,τι αφορά τη μικρή αποδοχή του συνδυασμού μας ότι εκτός το μικρό χρονικό διάστημα και οι πόροι τους οποίους είχαμε σε σχέση με τους άλλους συνδυασμούς που ξόδευαν αφιδώς ήταν πάρα πολύ περιορισμένοι. Δεν γίνανε ούτε διαφημίσεις, ούτε αφίσες, ούτε προβολή των στελεχών μας μέσα στις εφημερίδες και μέσα στα κανάλια. Και ίσως και αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο στην μειωμένη αντιπροσώπευση. Θεωρείτε ότι αντίκτυπο, γενικότερα στο αποτέλεσμα των ποσοστών που συγκέντρωσε το ΠΑΣΟΚ, είχε και ο παράγοντας Μαλέλης, διότι είχε... Ναι, σίγουρα το πρόβλημα ήταν το εξής, ότι δεύτερη φορά ο κύριος Μαλέλης κατέβηκε, είχε δηλώσει μέχρι και τόρμο του συνδυασμού του, είχε δεσμεύσει κάποια άτομα, και ξαφνικά αποφάσισε ότι δεν θα κατέβει, δεν θα είναι υποψήφιος. Αυτό οδήγησε τα άτομα που λέγαμε σε άλλους συνδυασμούς. Έτσι, υπήρχε και ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο στο Δήμο του κυρίου του Παναγιώτη του Χριστόφα, το οποίο είχε κρατήσει κάποια σοβαρά αυτοδιοικητικά στελέχη, και όλοι αυτοί οι λόγοι οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο για μένα δεν είναι ικανοποιητικό. Γιατί υπήρχαν δύο κόμματα τα οποία τουλάχιστον έπρεπε να ξεπεράσουμε το 20%, αλλά βλέπετε ότι δεν πήγαμε τόσο καλά όσο περιμέναμε. Θεωρείτε ότι στις επόμενες εκλογές θα μπορέσει να έχει γίνει μια προεργασία αρκετά νωρίτερα και να υπάρχει μια πιο δεμένη ομάδα όσον αφορά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, υπάρχουν 5 χρόνια μπροστά μας. Στα 5 χρόνια αυτά δεν μπορεί κανείς να προδιαγράψει τι θα γίνει και πώς, αλλά η βούλησή μας και η προοπτική μας σαν ομάδα είναι αυτή ακριβώς, να δουλέψουμε όλη την πενταετία ώστε να υπάρξει ένας συνδυασμός που να μπορεί με αξιώσεις να εκδικήσει κάτι καλύτερο στις επόμενες εκλογές.